Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, τον κύριο Αθανάσιο Βίτσα. Δήμαρχε, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Καταρχήν, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά τη διακοπή των δρομολογίων όσον αφορά το ΣΑΟΣ μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης? Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι το ΣΑΟΣ επανήλθε για δύο εβδομάδες, ανέβαλε για δύο εβδομάδες την ακινησία του, εκτελεί δρομολόγια και έτσι δίνει το Υπουργείο Νοφιλίας για να βρει λύση. Και έχουμε τη διαβεβαίωση ότι εντός των επόμενων ημερών, λίγων ημερών, θα έχει βρεθεί λύση, δηλαδή πλοίο που θα αντικαταστήσει το ΣΑΟΣ κατά την απουσία του. Είναι προσωρινή λύση αυτή, βέβαια, θα δρομολογηθεί σύντομα ή θα υπάρξει και μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που λέμε? Εμείς λύση, να σας πω, εμείς λύση τι εννοούμε? Την μέρα που θα αναχωρήσει το ΣΑΟΣ, την επόμενη να υπάρχει πλοίο να κάνει δρομολόγια. Αυτό εννοούμε. Έτσι εννοούμε τη λύση τουλάχιστον και έτσι δεν έχουμε μεταφέρει ως ανάγκη της εξυπηρέτησης του νησιού, γιατί όπως καταλαβαίνετε, δίμηνη ακινησία με απουσία πλοίου δεν σημαίνει δεν μπορούμε να πάρουμε ένα πόδιο να ζήσουμε, έτσι. Μάλιστα. Δήμαρχε, όσον αφορά το νησί της Σαμοθράκης τώρα, μετά τις ζημιές, βέβαια, τις μεγάλες ζημιές που υπέστη, τι είναι το τώρα έχουμε? Κοιτάξτε, το επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τα Υπουργεία όσον αφορά ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Τώρα το ύψος των χρηματοδοτήσεων και το είδος και το βάθος δεν ξέρω πού θα φτάνει. Εντάξει, δεν νομίζω να καλύπτει το 100%, αλλά ελπίζω να είναι ικανοποιητικό. Γιατί, κοιτάξτε, όλη η δημόσια υποδομή μας είναι κατεστρεμένη. Μάλιστα. Και η οριστική αποκατάστασή τους, γιατί αυτή είναι η Δημοκρατία, έτσι, κυρίως είναι η δημόσια υποδομή της. Κτίρια, κέντρο υγείας, κέντρο κοινότητας, δημοτικό κατάστημα, υπόνομοι, φρεάτια, χαρτική οδοπία, κεντρική οδοπία, όλα αυτά είναι οι ζημιές και πολλά άλλα. Και βέβαια έχουν υποστεί και ζημιές κάποιοι επαγγελματίες καθολική ζημιά με εξοπλισμό του, γιατί τα νερά και κόμματα μπήκαν μέσα και τις κατέστασαν. Με αφορμή και το 6ο Περιφερειακό Συνέδριο που θα γίνει στην Κομωτινή 14-14 Νοεμβρίου, τι περιμένετε, αρκετοί υπουργοί θα έρθουν εδώ? Κοιτάξτε, η ευκαιρία για επαφές με κυβερνητικά στελέχη. Ήδη έχω κλείσει του και θα υπάρξουν επαφές. Υπήρξε ένα πρώτο σύγχρονο επαφών στο πρώτο μισό του Οκτωβρίου. Θα είναι ο δεύτερος και ο καθοριστικός, γιατί παράλληλα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Να υπάρξουν βέβαια και αποτελέσματα για το πολυβαθό νησί της Σαμοθράκης. Αποτελέσματα. Για αποτελέσματα ελπίζουμε και εννοούμε, αλλά νομίζω θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.